στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στο Νέο Ψυχικό, στα Πατήσια, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Παντού η ίδια εικόνα στα φαρμακεία. Κατεβασμένα ρολά και η λίστα με εκείνα που εφημερεύουν. Όσο για το διευρυμένο ωράριο που στα χαρτιά ισχύει από την 1η Νοεμβρίου, όπως φαίνεται, οι φαρμακοποιοί το ακύρωσαν. Χθες το απόγευμα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής του απελευθερωμένου ωραρίου στα φαρμακεία και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, θα έπρεπε να εφημερεύει υποχρεωτικά το 30% των φαρμακείων κάθε περιοχής. Που σημαίνει ότι χθες το απόγευμα περίπου 1.300 φαρμακεία σε όλη την Αττική θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά. Στο newsit.gr, χθες το απόγευμα κάναμε μια επιτόπη έρευνα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Διαπιστώσαμε ότι οι φαρμακοποιοί δεν πειθάρχησαν στην υπουργική απόφαση. Ανοιχτά ήταν μόνο τα φαρμακεία που είχε ορίσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Αττικής. Το ρεπορτάζ του Newsit ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου, το πρώτο απόγευμα του μήνα που τα φαρμακεία θα έπρεπε να είναι ανοιχτά. Βλέπετε όμως τι αντικρίσαμε. Τι λέει για όλα αυτά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος? Ότι κανένα μέλος του Συλλόγου δεν εφάρμοσε το διευρυμένο ωράριο. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Υγείας περιμένει να ανοίξουν ελεύθερα τα φαρμακεία με βάση την απόφαση που υπέγραψε και ο κλάδος που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για να την ακυρώσει, καθώς θεωρεί ότι είναι αντίθετη σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ωράριο εργασίας.